Σας καλωσορίζουμε στο webinar της εταιρείας Alphanetrix με θέμα τον νέο browser του Autodesk Inventor 2018 και τις νέες δυνατότητες που έχουμε στο Part Περιβάλλον Σχεδίασης του Autodesk Inventor 2018. Το όνομά μου είναι Γιώργος Δημητρίου. Εργάζομαι στην εταιρεία Alphanetrix Uh, είμαι uh, Senior Content Engineer και υπεύθυνος για τα 3D Printing Services τα οποία προσφέρει η εταιρεία Alphanetrix. Στο σημερινό webinar θα δούμε τις uh, νέες δυνατότητες και βελτιώσεις του browser, του Autodesk Inventor. Θα δούμε τα uh, εργαλεία αναζήτησης και τα uh, display filters, τα φίλτρα filter δηλαδή uh, με τα οποία μπορούμε να φιλτράρουμε την απεικόνιση του περιεχομένου του browser. Ε, θα δούμε ότι πλέον στο Inventor 2018 ο browser διαθέτει panels. Θα δούμε τις display preferences ρυθμίσεις και επίσης θα δούμε πως ε, μπορούμε μέσα από τον browser πολύ εύκολα να ορίσουμε και να διορθώσουμε τιμές, κυρίως ε, ε, τιμές οι οποίες αφορούν constraints. Αυτό βεβαίως μπορούσαμε να το κάνουμε και στις προηγούμενες εκδόσεις απλά τώρα έχουμε κάποιες ε, επιπλέον διευκολύσεις οι οποίες, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα του χρήστη. Μετά ε, θα δούμε στις βελτιώσεις που έχουμε ε, όσον αφορά την εντολή Extrude ε, βελτιώσεις ε, που αφορούν την εντολή Hole και μία νέα δυνατότητα που έχει η εντολή Chamfer ε, το Partial Chamfer. Στο τέλος της παρουσίασης ε, θα δούμε σε live demo όλα όσα ε, αναφέραμε θα αναφέρουμε στα παρακάτω slides. Browser enhancements. Το νέο search tool και τα display filters. Μια από τις αξιοσημείωτες βελτιώσεις του Inventor 2018 είναι το νέο εργαλείο αναζήτησης, το οποίο διαθέτει ο browser. Τώρα μπορείτε να αναζητήσετε parts στο εσωτερικό ενός assembly σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν βρίσκονται ε, τα parts αυτά ε, με βάση το όνομά τους, το part number ή κάποιο property, το οποίο ακόμα μπορεί να είναι και, και κάποιο custom property. Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο relationship, δηλαδή κάποιο constraint ή joint που έχετε ορίσει στο assembly σας ή ακόμη και features όπως τα ε, extrusions, revolve, hole, loft κτλ. Για να το επιτύχουμε αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το φακό που υπάρχει στο πάνω μέρος του browser έτσι ώστε να εμφανιστεί το πεδίο αναζήτησης. Το εργαλείο αναζήτησης πραγματοποιεί αναζητήσεις καθώς εσείς τις πληκτρολογείτε στο πεδίο αναζήτησης. Στο εσωτερικό ενός assembly file μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα display filters για να περιορίσετε τα αποτελέσματα των αναζητήσεών σας. Μπορείτε να καθαρίσετε ένα φίλτρο αναζήτησης το οποίο έχετε ε, χρησιμοποιήσει ε, προηγουμένως. Μπορείτε να φιλτράρετε ε, unresolved ε, files, δηλαδή files τα οποία ε, ε, δεν μπορεί να εντοπίσει ε, το inventor όταν ε, ανοίγετε κάποιο ε, assembly file. Μπορείτε λοιπόν να, να εντοπίσετε αυτά και να τα φιλτράρετε έτσι ώστε να εντοπιστούν μέσα στο browser και επίσης μπορείτε να φιλτράρετε out of date files, δηλαδή τα files τα οποία ε, χρειάζονται να γίνουν update. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια α, του τελευταίου εικονιδίου αυτό με τον κεραπνό ενώ τα resolve files α, αυτά ε, μπορείτε να τα φιλτράρετε χρησιμοποιώντας το εικονίδιο α, αυτό με το ρετοματικό. Κάτι άλλο που έχουμε να παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό εδώ είναι ότι στο πεδίο αναζήτησης δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε wild cards. Δηλαδή αυτούς τους ε, ειδικούς ε, χαρακτήρες, αστεράκι, κάγκελο κτλ. Μια άλλη βελτίωση στο browser του Inventor 2018 είναι η δυνατότητα εμφάνισης panels. Ε, Εξορισμού ε, εμφανίζεται το Model panel, ε, πατώντας όμως το εικονίδιο SIN που υπάρχει στο browser, εμφανίζεται ένα μενού επιλογής panels, δηλαδή ένα μενού από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε την προσθήκη κι άλλο πάνελ στο browser. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βλέπετε ότι σε αυτό το παράδειγμα υπάρχουν στη διάθεσή σας το πάνελ του iLogic, το Representation Panels και το Favorites Panels. Για να κλείσετε κάποιο panel πατάτε το X που υπάρχει δεξιά του ονόματος του. Κάθε πάνελ μπορεί να μετακινηθεί και να προσαρμοστεί σε μια πλευρά της οθόνης σας. Επίσης, σε αυτή την έκδοση μπορείτε εύκολα να αλλάξετε μεταξύ Model, Assembly και άλλα περιβάλλοντα browsers με ένα απλό κλικ. Για παράδειγμα, όταν το περιβάλλον του Inventor Studio είναι ενεργό, μπορείτε να μεταβείτε από το Model Browser στον Studio Browser με ένα απλό κλικ. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Display Preferences επιλογές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο που υπάρχει στο, στην πάνω δεξιά γωνία του browser. Αυτές οι νέες Display Preferences επιλογές παρέχουν τη δυνατότητα να κρύψετε πληροφορίες από το περιεχόμενο του browser, έτσι αυτό να γίνει πιο περιεκτικό και ευκολότερο στην επεξεργασία του. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αφορούν ε, τα παρακάτω ε, θέματα, όπως είναι το UCS, Work Features, Notes, Documents, Warnings κτλ. Πώς μπορούμε να διορθώσουμε values στο browser. Όταν εργάζεστε σε ένα assembly ή presentation file, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα αρρύθμιση Edit Values in Browser, η οποία λειτουργεί σαν διακόπτης για το Browser Edit Box. Εδώ λοιπόν υπάρχει η επιλογή Edit Values in Browser, η οποία θα πρέπει να είναι τσεκαρισμένη για να έχετε στη... τη δυνατότητα να την χρησιμοποιήσετε. Το Browser Edit Box εμφανίζεται όταν επιλέγετε ένα constraint σε ένα assembly browser ή ένα tweak όταν εργάζεστε σε κάποιο presentation browser. Τώρα το Edit Box εμφανίζεται δίπλα στο στοιχείο που επιλέγετε και ε, όχι στο κάτω μέρος της οθόνης σας όπως γινόταν στις προηγούμενες εκδόσεις. Η αλλαγή της τιμής που πληρολογείται στο εσωτερικό του Edit Box πραγματοποιείται στο σχέδιό σας μόλις πατήσετε Enter. Ας περάσουμε τώρα να δούμε τις βελτιώσεις που υπάρχουν στην εντολή Extrude στο εκτρού του διαλόγου έχει προσθεθεί μια νέα distance from face επιλογή στο extends πτυσσόμενο μενού έτσι ώστε να μπορείτε να μετακινήσετε έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε μια εξώθηση σε κάποια απόσταση από μια πλευρά ή από ένα work plane το οποίο εσείς επιλέγετε. Το distance from face δημιουργεί ένα αντίγραφο του face κατά μήκος της κατεύθυνσης της εξώθησης. Επειδή η επιλογή Distance face δημιουργεί ένα σημείο εισαγωγής κατά τον ορισμό της γεωμετρίας, δεν απαιτούνται πρόσθετα τα βήματα για τη δημιουργία σκέτσης ή Workplanes. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σα γλιτώνει αυτή η planes. πρόσθετη εργασία, έχετε εξοικονόμηση χρόνου και βέβαια αυτό αυξάνει την παραγωγικότητά σας. Βελτιώσεις που αφορούν την εντολή Hole. Τώρα, στο Inventor 2018 μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συμμετρικό τύπο οπείς, ο οποίος εξωθείται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το κουμπί uh, Flip Termination uh, έχει uh, αντικατασταθεί από τα κουμπιά Direction 1 και Direction 2. Η επιλογή Symmetric Distance είναι διαθέσιμη μόνο για τις Drill, Simple Hole και Through All τύπους οπών. Μπορείτε να ορίσετε μηδενική τιμή σαν βάθος, ε, για τις ε, spot face οπές. Σαν αποτέλεσμα έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε μια spot face OP στην πλευρά τερματισμού του σώματος το οποίο σχεδιάζετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη νέα επιλογή extend start στο whole πλαίσιο διαλόγου έτσι ώστε να διορθώσετε ένα μη επιθυμητό αποτέλεσμα κατά τη δημιουργία της οπής σε σημεία τα οποία παρουσιάζουν πολύπλοκη γεωμετρία ή γεωμετρία ειδικού τύπου όπως είναι το, το fillet. Επίσης, στο whole πλαίσιο διαλόγου έχει προσθεθεί το κουμπί Apply, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία Trim πολλαπλών επιφανειών, σε περίπτωση που εργάζεται με επιφάνειες, ενώ η επιλογή Whole α, παραμένει ενεργή. Και τέλος, όσον αφορά τις βελτιώσεις της εντολής Chamfer, εδώ έχει προσθεθεί ένα καινούριο Tab, το Tab Partial, το οποίο σας επιτρέπει να δημιουργείτε partial chamfer, δηλαδή chamfers, τα οποία δεν επεκτείνονται καθόλου το μήκος της ακμής αλλά μόνο σε κάποιο κομμάτι αυτής. Βεβαίως αυτό μπορούσαμε να το, να το επιτύχουμε και στις προηγούμενες εκδόσεις, όμως ε, υπήρχε, ε, θα έπρεπε να, ε, ο χρήστης να προβεί σε ε, έξτρα ενέργειες όπως τη δημιουργία workflow, να χρησιμοποιήσει την εντολή split κτλ. Στο λοιπόν πλαίσιο διαλόγου του Inventor 2018 έχει προσταθεί το νέο Partial Tab με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να δημιουργήσετε Chamfers σε όποιο σημείο της ακμής θέλετε και σε ε, όσο μήκος θέλετε. Ας περάσουμε τώρα να δούμε ε, σε Live Demo όσα αναφέραμε προηγουμένως. Μισό λεπτάκι θα χρειαστεί να κάνω επανακίνηση. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε ε, φορτώσει ένα sample assembly στην οθόνη μας και ε, με το παράδειγμα αυτό θα δείξουμε τις ε, νέες δυνατότητες που έχει ε, ο, ο browser ε, στο Inventor 2018. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο browser ε, διαθέτει ε, aja, <touches> tabs μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιείτε το iLogic το iLogic είναι η εσωτερική γλώσσα προγραμματισμού του Inventor στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε μάκρους που να κάνουν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία και στην πραγματικότητα δηλαδή γράφετε κάποιο πρόγραμμα και για να έχετε στη διάθεσή σας τις δυνατότητες του iLogic χρησιμοποιείτε ο iLogic browser βλέπετε λοιπόν ότι εδώ μπορούμε να προσθέσουμε στον browser μας τις νέα tabs και να τα αφαιρέσουμε πατώντας το x που υπάρχει δεξιά από το όνομά τους. Τώρα στο συγκεκριμένο μοντέλο στην πίσω πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχουν τέσσερις τις οποίες ε, θέλουμε για παράδειγμα να ε, κρύψουμε ε, από το ο, σχέδιό μας. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ε, αυτές είναι εξαρτήματα ε, τυποποιημένα που μέσα στο, στο όνομα τους έχουν τη ε, ε, λέξη hex. Για να τα αναζητήσουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο search, πατώντας λοιπόν το... Ο, μεγεθυντικό φακό που υπάρχει στην πάνω πλευρά του browser, βλέπετε ότι εμφανίζεται το search πεδίο ε, ακριβώς από κάτω, όπου μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την ε, λέξη Hex. Παρατηρήστε ότι το Inventor, αμέσως με την πληθυρολόγησή μας, ε, εντοπίζει μέσα στο σχέδιό μας ε, εξαρτήματα, τα οποία περιέχουν ε, την ε, λέξη Hex μέσα στο ε, όνομά τους και ε, αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν, εάν τοποθετήσουμε το δίκτυο του mouse ε, πάνω στο αποτέλεσμα της ε, αναζήτησης, μέσα στο σχέδιό μας βλέπουμε ότι ε, το αντίστοιχο πάρτι γίνεται highlighted ε, στην οθόνη σχεδίασης. Οπότε μπορούμε να επιλέξουμε τις ε, τέσσερις αυτές βίδες οι οποίες μας ενδιαφέρουν, να πατήσουμε δεξί κλικ και να ξεσεκάρουμε την επιλογή visibility οπότε αυτές γίνονται, κρύβονται μέσα στο σχέδιό μας. Το εικονίδιο που υπάρχει στο τέλος, δεξιά από την αναφορά κάποιου part, το οποίο έχουμε αναζητήσει, αυτό το συγκεκριμένο εικονίδιο, σημαίνει ότι η λέξη Hex έχει εντοπιστεί μέσα και στα properties του συγκεκριμένου εξαρτήματος όπως είπαμε προηγουμένως στη θεωρία εκτός από την απλή αναζήτηση του αλφαριθμητικού το οποίο πληρολογούμε μέσα στο όνομα του εξαρτήματος γίνεται αναζήτηση ακόμα και μέσα στα I properties ακόμα και όταν αυτά είναι custom για να κλείσουμε το πεδίο αναζήτησης ε, μπορούμε να πατήσουμε το X δύο φορές οπότε ε, κλείνεται το ε, πεδίο αναζήτησης. Τώρα μέσα στο browser μας έχουμε ε, κάποια εξαρτήματα τα οποία ε, βεβαίω είναι ε, invisible όπως προέκυψε σαν αποτέλεσμα αυτό ε, των ενεργειών μας. Το επόμενο που θα δούμε θα πραγματοποιηθεί αφορά την διόρθωση κάποια τιμή στον browser μας. Θα ανοίξουμε ένα α, παρόμοιο assembly από κάποιο άλλο όμως subdirectory. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει το εξάρτημα α, heat sink, το οποίο εάν αναπτύξουμε στον browser το περιεχόμενό του, Βλέπουμε ότι α, ορίζονται κάποια constraints έτσι ώστε αυτό να τοποθετηθεί στη θέση του στο εσωτερικό του assembly και α, αυτό το που μας ενδιαφέρει είναι το constraint mate 51. Εδώ λοιπόν εάν α, ο χρήστης α, επιλέξει το mate με ένα απλό κλικ βλέπετε ότι εμφανίζεται το editing field για το συγκεκριμένο α, mate constraint ακριβώς δεξιά. Από την καταχώρηση του Mate και όχι στο κάτω μέρος της οθόνης όπως γινόταν στις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορούμε λοιπόν εδώ να πληκτρολογήσουμε τη νέα τιμή και μόλις πατήσουμε Enter, βλέπετε ότι η τιμή αυτή εισάγεται στο σχέδιό σας και το εξάρτημά μας απομακρύνεται από τη θέση του. Αν επιλέξετε με δεξί, κλικ και Edit. Φυσικά εμφανίζεται το Edit Constraint πλαίσιο διαλόγου όπου εδώ βλέπετε την τιμή, την αλλαγή που ε, κάναμε προηγουμένως. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την παλιά τιμή ε, εάν θέλετε. Απατήσετε OK, οπότε το εξάρτημα ε, επιστρέφει στη θέση του. Browser Display Filters Α, Εάν αναπτύξετε το περιεχόμενο του engine block, αυτού του εξαρτήματος, βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορες καταχωρήσεις που αφορούν τα work planes τα οποία έχει δημιουργήσει ο χρήστης και μετά ένα μεγάλο κατεβατό από constraints τα οποία εφίσταται μεταξύ του συγκεκριμένου εξαρτήματος και των υπολείπων εξαρτημάτων του, του assembly μας. Ε, λόγω της πολυπλοκότητος της ε, σχεδίασης βλέπετε ότι ο ορισμός των ε, work planes, των work points και των work axes έχει ε, συμπιέσει προς τα κάτω, δηλαδή έχει εκτοπίσει προς την κάτω πλευρά του browser τα constraints τα οποία για μας πιθανόν να είναι ε, σημαντικότερα ε, από τα work features τα οποία έχουμε ορίσει για το συγκεκριμένο part. Για να έχουμε ε, ένα πιο περιεκτικό περιεχόμενο της απεικόνησης του browser μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από το drop-down μενού τα uh, display preferences και να κρύψουμε, για παράδειγμα, τα work features από το περιεχόμενο του browser. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο βλέπετε ότι το ο, έγινε ε, μία αλλαγή στο browser μας. Έχουν κρυφτεί αυτά τα work features, οπότε τώρα πλέον μπορούμε να εντοπίσουμε πιο εύκολα το constraint το οποίο μας ενδιαφέρει. Με τον ίδιο τρόπο, βεβαίως από το display preferences μπορούμε να αναιρέσουμε αυτή την κατάσταση και να εμφανίσουμε και τα work features. Στην προηγουμένη περίπτωση που επιλέξαμε το mate και διορθώσαμε την τιμή του, αυτό έγινε δυνατό επειδή από το μενού, αυτό ήταν η επιλεγμένη δυνατότητα Edit Values in Browser. Αν αυτή η δυνατότητα που είναι εξοριγουσμού επιλεγμένη δεν ήταν τσεκαρισμένη τότε δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε το προηγουμένο στο Made Constraint μας. Και τώρα ας περάσουμε σε ένα άλλο παράδειγμα στο οποίο θα δούμε τις βελτιώσεις της εντολής Extrude. Το σκοπό αυτό θα ανοίξουμε από, το, από ένα άλλο subdirectory ένα κατάλληλο ο, παράδειγμα. Εδώ βλέπετε ένα εξάρτημα ε, το οποίο διαθέτει δύο extrusions τα οποία έχουν δημιουργηθεί με βάση ε, κάποιο σκέτ. Ε, το σκέτς αυτό ε, είναι share και α, κάτι το οποίο συχνά συναντάμε στο inventor είναι να φέρουμε σαν σκέτς ένα σχέδιο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο AutoCAD για να το χρησιμοποιήσουμε ε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το ε, 3D μοντέλο μας. Ε, θέλουμε λοιπόν να προσθέσουμε στο σημείο αυτό εδώ δύο νέα κομμάτια τα οποία όμως να μην ξεκινάνε από το, από, την, από το επίπεδο HZ στο οποίο βρίσκεται το Sketch1 αλλά από το ύψος αυτής εδώ της πάνω πλευράς του εξαρτήματός μας. Για το σκοπό αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Extrude να επιλέξουμε τα profiles με τα οποία θα εργαστούμε. Είναι αυτά τα δύο profile τα οποία θα εξωθήσουμε προς τα πάνω έστω κατά 0,25 inches. Ε, αν επιλέξουμε union, βλέπετε ότι α, η εξόδηση γίνεται από το επίπεδο του ο, σκαριφήματος και ε, η νέα δυνατότητα που έχουμε στο Inventor 2018 είναι στις εντολές, στις επιλογές extends, να επιλέξουμε τη νέα δυνατότητα Distance from Face. Δηλαδή, α, να ορίσουμε ότι αυτό το Extrusion των 0,25 Ιντσών θα γίνει από αυτή την πλευρά, την πάνω πλευρά ε, του εξαρτήματος μας. Πατώντας λοιπόν OK, προσθέτουμε αυτό το καινούριο Extrusion, θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα μία φορά ε, αυτή τη δυνατότητα για να εξωθήσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι του σκαριφήματος μας, ενώνοντάς το με το υπόλοιπο σχέδιό μας, πάλι κατά distance from face, από αυτό το face, σε απόσταση 0,25 ε, inches. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, χρησιμοποιήσαμε για, τα, για τις δύο εξωθήσεις μας, τις δύο τελευταίες εξωθήσεις μας, το ίδιο σκαρίφημα. Δεν χρειάζεται και να ορίσουμε καινούριο σκαρίφημα πάνω σε κάποια α, πλευρά, Uh, ούτε να δημιουργήσουμε συμπληρωματικά uh, workplanes. Και συνέχεια μπορούμε να κρύψουμε το σκαρίφημά μας έτσι ώστε να uh, βλέπουμε καθαρό το εξάρτημά μας. Αυτό ήταν, είναι μια μικρή uh, βελτίωση της εντολής uh, Extrude του Inventor 2018. Uh, πάμε τώρα να δούμε τις βελτιώσεις που έχουμε uh, στην εντολή Hole. Σκοπό αυτό θα ανοίξουμε ένα α, καινούριο παράδειγμα. Ας αλλάξουμε λίγο τον τρόπο απεικόνησης έτσι ώστε να βλέπουμε και τις ακμές του εξαρτήματός μας. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε τέσσερις οπές, η θέση των οποίων ελέγχεται α, από το σκαρίφημα 6. Sketch six, και έστω ότι α, διορθώνουμε αυτή την απόσταση με τέτοιο τρόπο ο, έτσι ώστε οι δύο πάνω οπές να μετακινηθούν σε απόσταση η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στο φίλετ που υπάρχει ε, στην πάνω πλευρά του εξαρτήματός μας. Τότε ε, παρατηρήστε μια μικρή ατέλεια η οποία δημιουργείται στο σημείο αυτό εδώ, όπου υπάρχουν αυτές εδώ οι δύο οπές με την πατούρα, εξαιτίας της ύπαρξης του φίλετ. Στις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος μπορούσαμε να το διορθώσουμε αυτό, δημιουργώντας ένα επιπλέον extrusion με βάση τη διάμετρο της κεφαλής της πατούρας της οπής. Όμως, στο Inventor 2018, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να διορθώσουμε το whole feature, ενεργοποιώντας την επιλογή Extend Start, τη νέα επιλογή Extend Start, η οποία μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε αυτή την ατέλεια. Άλλες νέες βελτιώσεις που έχει Uh, η εντολή hole στο inventor 2018 είναι τώρα ότι για την περίπτωση του, της spot face office, μπορούμε να ορίσουμε εδώ uh, μηδενικό βάθος uh, uh, πατούρας. Μπορούμε λοιπόν εδώ να εισάγουμε την τιμή 0 και βλέπετε ότι το πρόγραμμα το δέχεται, δεν κοκκινίζει δηλαδή η τιμή. Αυτή είναι μία μικρή βελτίωση και επίσης εδώ τα, uh, το termination, στο πεδίο termination uh, έχουν δημιουργηθεί δύο καινούργια κουμπιά, το Direction 1 και το Direction 2, τα οποία έχουν αντικαταστήσει το Flip Direction κουμπί. Και το τελευταίο παράδειγμα που θα δούμε σήμερα αφορά την βελτίωση της εντολής σε Chamfer. Το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα νέο αρχείο, καλύτερα ας ανοίξουμε και το τελικό αποτέλεσμα για να κατανοήσουμε καλύτερα το τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι αυτό το μοντέλο το οποίο αποτελείται από δύο solid, το solid1 και το solid3. Εάν αλλάξουμε visual style σε shaded with hidden and hidden edges βλέπετε ότι στο εσωτερικό υπάρχει, υπάρχουν κάποιες σοπές, κάποιες κοιλότητες Πρόκειται δηλαδή για ένα καλούπι και προκειμένου να μπορεί να αποσπαστεί το πάνω μέρος του καλουπιού υπάρχουν αυτές εδώ οι εσοχές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με την εντολή chanfer. Για να το δούμε αυτό καλύτερα ας πάμε σε αυτό το εξάρτημα το οποίο στην πραγματικότητα είναι το προηγούμενο απλά δεν έχει δημιουργηθεί το partial chanfer στο κάτω solid. Ας κλείσουμε το solid το οποίο είναι το πάνω μέρος, το καλουπιού, και πάμε να δημιουργήσουμε Partial Chamfer στο Solid ε, One. Εδώ λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Chamfer από το 3D Model Modify μενού ή πολύ γρήγορα μπορούμε να επιλέξουμε μία ακμή και από το pop-up ε, μενουδάκι να επιλέξουμε την εντολή Chamfer. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε chamfer και σε αυτές εδώ τις ε, τέσσερις ε, ακμές. Παρατηρήστε ότι υπάρχει ένα καινούριο tab στην εντολή chamfer το οποίο έχει τίτλο partial και εδώ εάν επιλέξετε ε, μία ακμή και τραβήξετε με click and drag βλέπετε ότι δημιουργείται ένα ε, partial chamfer σε ε, αυτά εδώ τα πεδία μπορούμε να ορίσουμε το μήκος του Partial Chamfer και την απόστασή του ε, από τα άκρα ή να ορίσουμε την απόστασή του από το ένα άκρο και την ε, ε, τιμή που θα έχει το Chamfer. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα για να ταιριάζει και με το καλούπι, το, το, ε, να ταιριάζει με το καπάκι που βρίσκεται από πάνω θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα Chamfer ε, τιμής ε, μίας ίντσας το οποίο να απέχει από την αρχή κατά 0,75 μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη ακμή και με τον ίδιο τρόπο να ορίσουμε τις ε, ανάλογες τιμές chamfer μιας ίντσας και απόσταση από την αρχή 0,75 το ίδιο κάνουμε και στην τρίτη ακμή μία σύντσας και απόσταση από την αρχή 0.75. Και η τελευταία, ακμή, πάλι με τις ίδιες τιμές, OK. Έτσι λοιπόν έχουμε δημιουργήσει ε, partial chamfers χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε αυτό το οποίο θα κάναμε στις προηγούμενες εκδόσεις, δηλαδή να δημιουργήσουμε βοηθητικά work plane, να χρησιμοποιήσουμε την εντολή split έτσι ώστε να κόψουμε αυτή εδώ την ακμή και μετά να χρησιμοποιήσουμε την εντολή chamfer. Και τώρα μπορούμε να α, κάνουμε ορατό το solid 2 στο πάνω ε, στο καπάκι του καλουπίου έτσι ώστε να δούμε ότι αυτά τα δύο ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους. Σε αυτό το σημείο έχουμε ολοκληρώσει το σημερινό μας webinar. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ελπίζουμε να σας δούμε σε κάποια από τα μελλοντικά μας webinar. Καλό σας απόγευμα!